Οι προτάσεις Κάμερον για τις μεταρρυθμίσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τάραξαν τα ευρωπαϊκά νερά την Τρίτη, όμως ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει την πλήρη στήριξη της κυβέρνησής του. Είναι αλλαγές που θα βελτιώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους πολίτες της, δημιουργώντας θέσεις εργασίας. Αλλαγές που θα καταστήσουν την Ένωση ακόμη πιο ευέλικτη και δεκτική σε διαφορές, ώστε η Βρετανία, που δεν είναι μέλος της Ευρωζώνης και δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στη στενότερη ενοποίηση, μπορεί να δει το εθνικό της συμφέρον να γίνεται σεβαστό. Για τον David Cameron αποτελεί προτεραιότητα η διαφύλαξη της κοινής αγοράς αλλά και η ενεργή αναγνώριση της μη συμμετοχής σε νέα κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η Βρετανία, στη Νομισματική Ένωση. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ζητά επίσης μεγαλύτερες δεσμεύσεις ως προς την ελευθερία διακίνησης κεφαλαίων εντός της Ένωσης. Επιπλέον, εμφανίζεται κατηγορηματικός εναντίον της Βρετανικής συμμετοχής στην περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και επιδιώκει τη θεσμοθέτηση περιορισμών για τη μετακίνηση πληθυσμών εντός της Ένωσης και κυρίως προς τη χώρα του. Από πλευράς Κομισιόν, ο Μαργαρίτης Χινάς χαρακτήρισε κάποια από τα αιτήματα Κάμερον προβληματικά. Με μια πρώτη ανάγνωση βλέπουμε έναν αριθμό στοιχείων που δείχνουν εφικτά, όπως η αναβάθμιση του ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων. Κάποια θέματα που είναι δύσκολα, όπως η στενότερη ενοποίηση και οι σχέσεις μεταξύ μελών και μη μελών της Ευρωζώνης. Και κάποια πράγματα που είναι προβληματικά, καθώς στίγουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες της κοινής αγοράς. Of our internal market. Με ανάρτησή του στο Twitter, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ, ως άλλος αφέτης, σήμανε την έναρξη των διαβουλεύσεων πάνω στις βρετανικές προτάσεις. Εν ώψη του δημοψηφίσματος του 2017, όλα δείχνουν πως οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για την παρουσία της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μόλις ξεκινήσει.